αυτό που η τέχνη μου έδωσε τόσα χρόνια πρέπει κατά κάποιον τρόπο να το επιστρέψω. Μεγαλώνω, δεν πρόκειται να πάρω τίποτα μαζί μου, ούτε υλικά αγαθά που μου έδωσε, ούτε ηθικά. Συνεπώς, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να ξεπληρώσω τα χρέη μου. Μια καλή περίπτωση θα ήταν αν υπήρχαν μουσεία στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τη δουλειά μας, να χαρίσει αυτή τη δουλειά στα μουσεία, οπότε εκείνος που ενδιαφέρεται μπορεί να τα δει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή εκείνο της Θεσσαλονίκης, το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, μπορεί να δεις κάτι τι, στην Αθήνα δεν υπάρχει τίποτα. Και έτσι μιλώντας μια μέρα με τον δήμαρχο τότε του Εξομβούργου, λέμε τι ώρα θα ήταν να κάναμε, να βάζαμε δύο έργα να υπάρχουν. Και λέμε να το εξετάσουμε έτσι, να δούμε τι γίνεται. Και με κόπους και καθυστερήσεις και ελπίδες και αγωνίες, βρέθηκε μια μέρα να έχει στηθεί αυτό το πράγμα για να κάνουμε και εγγένεια. Υπάρχει λοιπόν σε αυτό το μουσείο, σαν βάση ας πούμε, μια δωρεά έργων μου. Είναι καμία 45 έργα που έχω δωρήσει. Αυτά ανήκουν πια στο μουσείο, ανήκουν σε όποιον δηλαδή θα το διοικήσει τώρα ή αργότερα. Πέρα από αυτό όμως, λέω κάθε χρονιά να είναι μια καινούρια παρουσίαση είτε δικών μου έργων παλιών, είτε ενός καινούργιου έργου που θα φτιάξω εγώ πάλι, ή ακόμη και έργα συναδέλφων εκείνης της εποχής, έτσι ώστε να μην παραιθεί κανείς. Νομίζω έτσι σκοπεύουμε να το κινήσουμε και ίσως αργότερα να μπουν και νεότεροι άνθρωποι μέσα. Όλο μαζί και μαζί με το σπίτι μας μια μέρα και αυτό θα μείνει στο νησί, τι θα το κάνουμε, νομίζω ότι είναι μια καλή παρουσία της οικογένειάς μας στην Τίνο και μια καλή δόση ηρεμίας για μένα, ναι. Γιατί ποτέ δεν μ' άρεσε να χρωστάω, παρόλο ότι λένε ότι είναι αντιοικονομικό να μην χρωστάς. Εγώ δεν χρωστάω ποτέ μου και ήθελα φεύγοντας να έχω πατσίσει. Θέλω πάντα κάθε φορά που υπάρχω, που είμαι παρόν, που δηλώνω παρόν, να δείξω και κάτι σύγχρονο έργο. Και έκανα αυτή την αίθουσα με τις φωτιές. Έντυσα λοιπόν το χώρο με καθρέφτες, ζωγράφισα πάνω ώστε οι προβολές μου να έχουν που να κουμπίσουν και έδωσε την αίσθηση μιας απέραντης πλατείας, κολοσσιαίας που φλέγεται. Μετά το είδα πάλι έτσι και μου φάνηκε λίγο σαν εντάξει, το είπαμε αυτό, το είπαμε και στην Κωνσταντινούπολη, τώρα τι κάνουμε. Όσο σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω ένα εύκολο φαινόμενο που είναι ο Σταυρός και να μετατρέψω αυτή το χώρο σε ένα είδος νεκροταφείο, φλεγόμενο νεκροταφείο. Ζωγράφισα λοιπόν κάποιους σταυρούς στους καθρέφτες απάνω και καθώς με τις ανταπαραγωγές αυτό απλώθηκε από και αυτή η σταυρή φαίνεται δεξιά, αριστερά και τα αρέστη. Και καθώς είχα και τους ήχους από τη φωτιά που μεγάλωνε, το αίσθημα μεγάλωνε ακόμα. Και έτσι μέσα εκεί, καθώς ήμουν μόνος, μου ήρθε η ιδέα να θρηνήσω αυτούς που σκοτώνονται καθημερινά, τώρα ζουν σε αυτήν την εικόνα, τους πεθαμένους, αυτά που χάσαμε. Και άρχισα να θρηνώ μόνος μου. Και μου φάνηκε καλό. Και το καταγράψαμε. Και τώρα όταν μπαίνεις μέσα, λοιπόν, έχεις την αίσθηση αυτού του απέραντου νεκροταφείου, το οποίο φλέγεται, ακούς το θόρυβο της φωτιάς, ο οποίος παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο μέσα στο έργο, και τους θρήνους που βγάζω εγώ ίδιος, κάτι κραυγές περίεργες, θρηνητικές, οι οποίες μ' αρέσουν τα πάω και τις ακούω, το πιστεύω, πάω μόνο μου. Δεν μπαίνω συχνά στο έργο μέσα, γιατί πάντα όταν κάνω κάτι το μετά θέλω να φύγω. Αλλά όταν είμαι στο γραφείο και απ' έξω και ακούω τους θρήνους, μου αρέσει. Να, αυτό είναι αυτό το έργο που κάναμε στην Τίνο, το καινούριο.